Χαιρετίζουμε όλους τους εργαζόμενους, τους εκατοντάδες μαζικούς φορείς και εργατικά σωματεία που βρίσκονται εδώ σήμερα με αποφάσεις συμμετοχής. Χαιρετίζουμε τους εργαζόμενους της Πάτρας. Ο αγώνας σας είναι και δικός μας αγώνας. Τα αιτήματά σας είναι και δικά μας αιτήματα. Διεκδικούμε εδώ και τώρα μέτρα προστασίας της ζωής και της υγείας του λαού μας. Λίγες ώρες χιονόπτωσης ήταν αρκετές για να εμφανιστεί η γύμνια του εχθρικού για του λαού κράτους. Τι δεν ακούσαμε, ότι φταίει η κλιματική αλλαγή, ότι οι οδηγοί φταίνε γιατί δεν έχουν οδική συνείδηση, ότι η χιονόπτωση ήρθε πιο μπροστά από ό,τι την περιμέναμε. Όλοι φταίνε εκτός από την κυβέρνηση, τον περιφερειάρχη, τους δημάρχους και τη διαχρονική πολιτική που ακολουθείτε, που θεωρεί την προστασία της ζωής μας αχρίαστο κόστος. Αλήθεια, θα μας απαντήσουν, ο σχεδιασμός τους ποιος ήταν? Ήξερα για τη χιονόπτωση, έγκαιρα υπήρχαν οι προβλέψεις. Ποια επιπλέον μέτρα πήραν για την προστασία μας? Κανένα, ούτε καν για τα μάτια του κόσμου. Ακόμα και τώρα, 5 μέρες μετά τη χιονόπτωση, το μόνο σχέδιο που έχουν είναι να περιμένουν να βρέξει για να λιώσουν τα χιόνια. Αυτό που είδαμε και βιώσαμε ήταν ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα να μην έχουν ρεύμα για 24 ώρα. Να αποκλείονται δρόμοι, αυτοκίνητα να μένουν ακινητοποιημένα για μέρες, τα νοσοκομεία να είναι αποκλεισμένα, τα νοσοκομιακά αυτοκίνητα να μην διαθέτουν αλυσίδες. Με αποτέλεσμα συνάνθρωποι μας που θα πρέπει να μεταβρεθούν στα νοσοκομεία να μην μπορούν. Ο κόσμος που θα πρέπει να έπρεπε να πάει για αιμοκάθαρση να μην μπορεί να μετακινηθεί με κίνδυνο της ζωής του. Μέχρι και στους ζωγράφου είδαμε ανθρώπους να τσουλάνε φέρετρο πάνω στο χιόνι. Χιλιάδες ήταν τα νοικοκυριά που έμειναν χωρίς καθόλου θέρμανση, που ξεπάγιασαν επειδή αδυνατούν να βάλουν πετρέλαιο. Και χωρίς ίχνος ντροπής βγαίνουν σήμερα τα κυβερνητικά στελέχη και τι μας λένε? Ότι σε σχέση με την περσινή μύδια τα πήγαμε καλύτερα. Και δεν τρέπονται που τα λένε αυτά. Για όλα αυτά που ζούμε δεν φταίει ούτε η κακιά η ώρα, ούτε η κακιά στιγμή. Τι κακό μπορεί να έχει το χιόνι? Το μόνο κακό για το λαό είναι η πολιτική διαχρονικά των κυβερνήσεων, των δημάρχων και των περιφερειαρχών, που δεν έχουν ως προτεραιότητα τη δημιουργία έργων για την προστασία του λαού, αλλά το πώς θα διασώσουν το ζεστό χρήμα στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Άλλωστε όλοι γνωρίζουν ότι τα έργα υποδομής δεν φέρνουν κέρδος. Είναι η πολιτική του εχθρικού κράτους που είναι πολύ ικανό και αποτελεσματικό όταν περιφρουρεί τα αναρρύθμιτα κέρδη των λίγων, αλλά ταυτόχρονα είναι αποτελεσματικό για μας να προστατεύσει τις φυσικές καταστροφές. Οι δικαιολογίες της κυβέρνησης, της περιφέρειας και των δημάρχων είναι για τη χωματερή, για τα σκουπίδια. Ας μας απαντήσουν, πού ήταν την ώρα που χιόνιζε όλοι οι εργολάβοι που υπογράφουν μαζί τους οριδών συμβάσεις? Μήπως είναι ψέματα ότι από τα 3 χιονιστικά που διαθέτει η περιφέρεια, το ένα είναι εκτός λειτουργίας όπως και πέρσι? Μήπως είναι ψέματα ότι πολλές δημοτικές αρχές, όπως για παράδειγμα της Πεντέλης, δεν είχαν επαρκείς ποσότητες σαλατιού για να ρίξουν στους δρόμους? Μήπως είναι ψέματα ότι στην Κεσαριανή άφησαν μηχάνημα εκτός λειτουργίας λόγω βλαβών? Μήπως είναι ψέματα ότι στη Λυκόβρηση Πεύκη το GCB που έχει ο Δήμος δούλευε χωρίς τις απαραίτητες λάμες για τον εκχιονισμό, με αποτέλεσμα να κινδυνεύσει ο συνάδελφος? Ή ότι στην Ηλιούπολη το ένα από τα 2 εκχιονιστικά που διαθέτει ο Δήμος αποκλείστηκε λόγω βλάβης, ενώ οι αλατιέρες που διέθετε παρέμειναν καθυλωμένες λόγω αποκλεισμού του από το χιονιά? Εμείς, οι εργαζόμενοι στους Δήμους, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η πολιτική όλων των κυβερνήσεων μέχρι και σήμερα έφαγαν το ξεχαρβάλωμα, την υποβάθμιση όλων των υπηρεσιών, το χτύπημα της μόνιμης και σταθερής δουλειάς και την αντικατάστασή της με εργαζόμενους με ευέλικτες μορφές εργασίας και ιδιώτες. Αυτή την πολιτική υπηρέτησαν μέχρι κεραίας η πλειοψηφία των δημάρχων και της περιφέρειας.
Όλοι τους γνωρίζουν ότι οι εργαζόμενοι που δουλεύουν και πλαισιώνουν την πολιτική προστασία στους Δήμους είναι καταρχήν ανεκπαίδευτοι και πολύ λίγοι σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες. Όπως επίσης ξέρουν ότι σε όλους τους Δήμους οι εργαζόμενοι δούλευαν 2 και 3 μέρες σερί πάνω στο τιμόνι προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις αυξημένες ανάγκες, χωρίς τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για το ψύχος. Με ένα μπουφάν, και αυτό σε πολλές περιπτώσεις να μην είναι και αδιάβροχο. Συνάδελφοι, δεν μπορεί να αποδεχτούμε το καλοκαίρι να καιγόμαστε και το χειμώνα να πνιγόμαστε από τις βροχές ή να αποκλειόμαστε από τα χιόνια. Τώρα πρέπει να περάσουμε στην αντεπίθεση, οργανωμένα, μέσα από τα σωματεία μας. Δεν φτάνει να συχτηρίζουμε από το σπίτι μας. Τώρα ο θυμός και η αγανάκτηση πρέπει να γίνει οργανωμένος αγώνας για την προστασία της ζωής της δικιάς μας και των οικογενειών μας. Απαιτούμε εδώ και τώρα άμεσα μέτρα και έργα προστασίας του λαού από όλες τις φυσικές καταστροφές, με επαρκή χρηματοδότηση μέσα από ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό. Προμήθεια μηχανημάτων και δημιουργία αναγκαίων υποδομών με ευθύνη της κυβέρνησης για την προστασία του λαού. Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε αντίστοιχες δομές για να μπορεί να δίνεται με επάρκεια η μάχη για την προστασία της ζωής των πολιτών. Σε αυτή την κατεύθυνση να δώσει άμεσα έκτακτη χρηματοδότηση και στους Δήμους. Να καταργηθούν τα διόδια και να εξασφαλιστούν σύγχρονα μέσα και υποδομές με ευθύνη της κυβέρνησης σε όλους τους οδικούς άξονες. Μείωση της τιμής του ρεύματος κατά 50% και κατάργηση των χαρατσιών για τα εργατικά και λαϊκά νοικοκυριά. Καμιά διακοπή ρεύματος στις λαϊκές κατοικίες και σε μικρές επιχειρήσεις. Ευχαριστώ.